το πρώτο Ιπποκράτιο Ιατρικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι γεγονός. Συμπίπτει με τις εκδηλώσεις που κάθε χρόνο γίνονται για την ΑΕΝΑ, επιστροφή του Ιπποκράτη. Το Τμήμα Ιατρικής βγαίνει μπροστά στα πλαίσια της εξωστρέφειας και στην ουσία με το συνέδριο προσπαθεί αφενός να προβάλλει το έργο του Τμήματος Ιατρικής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να φέρει κοντά επιστήμονες που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και μάλιστα κατάγονται από την περιοχή και βεβαίως να αναδείξει όλο το πλέγμα της υποκρατικής ιδέας που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δουλέψει εδώ στην Θεσσαλία, με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με τον Δήμο Λαρισαίων, με το Σύλλογο ο Ιπποκράτης στη Λάρισα, με τον Ιατρικό Σύλλογο και με τις συνεργασίες που έχουμε κάνει με το Διεθνές Ιπποκράτιο Ίδρυμα της ΚΟ και με το Παγκόσμιο Ιπποκρατικό Ινστιτούτο Ιατρών. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο αναμένεται πια να είναι θεσμός, να γίνει θεσμός, να πραγματοποιείται κάθε χρόνο και στην ουσία να αναδείξει περαιτέρω το, όπως σας είπα, το έργο του Τμήματος Ιατρικής. Σημειωτέων ότι η ιατρική μας σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατατάσσεται για τρεις συνεχόμενες χρονιές στην κατάταξη της Σαγκάης μεταξύ των 300 καλύτερων ιατρικών σχολών στον κόσμο και βέβαια να κάνουμε μια δυνατή ομάδα προβολής διεθνώς πια της υποκρατικής ιδέας.